Και αγαπημένοι συνάδελφοι, ο κύριος Πυλακίδας και ο Μανώλης Καψής. Καλημέρα, καλημέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, βλέπεις εδώ. Καλώς σας βρίσκω ξανά. Τώρα που δείχνει τη Θεσσαλονίκη, θέλω να σημειώσω ότι χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη πήγε να βουλιάξει η Πλατεία Αριστοτέλους από τη συναυλία, έτσι. Για το νερό. Για το νερό, αναφέρεσαι. Και αφού έχουμε εδώ τον κύριο Πέτσα. Δηλαδή, απίστευτα πολύ ο κόσμος και έχει σημασία. Πολιτική σημασία έχει. Γιατί τα ιδιωτικοποιείτε όλα, ρε παιδί μου. Τι να ιδιωτικοποιήσουμε. Εδώ μιλάμε για την επιτομή των fake news. Ο κόσμος αυτός πήγε για μια συναυλία και κάποιοι οι οποίοι διοργανώνουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις θα πρέπει το σύνθημα που έχουν να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση ιδιωτικοποίηση του νερού, ότι είναι δημόσιο αγαθό. Ο ίδιος ο νόμος που ψηφίστηκε αναφέρει στο άρθρο 3 ότι είναι δημόσιο αγαθό και παρέχεται μόνο από δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης. Έχω πει αρχή από τον Δεκέμβριο στην Γενική Συνέλευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Σύνδρευσης και Αποχέτευσης, που γίνεται κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ιδιωτικοποίησης του νερού. Δεν κλείνουν, δεν ιδιωτικοποιούνται. Αυτό ήταν η απάντησή μου σε μια συζήτηση που είχα τότε με τον κύριο Φάμελο, αν μιλάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλα κόμματα που ενδεχομένως να ήθελαν να συζητήσουν τέτοια θέματα. Ο κύριος Κρέκας έχει πει στη Βουλή. Εγώ κατ' επανάληψη σε ερωτήσεις. Ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται να πει κάτι τέτοιο, και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην ακούει τίποτα, λέει ιδιωτικοποιείται το νερό. Εντάξει, απέναντι στα fake news, μόνο τις δηλώσεις αυτές έχω να πω και δεν υπάρχει καμία πρόθεση ιδιωτικοποίηση του νερού. Είμαστε υπέρ της αγοράς. Ένα φυσικό μονοπόλιο που σήμερα παρέχεται από το κράτος ή δημοτικές επιχείρησεις, δεν πάμε να το κάνουμε ιδιωτικό. Ποια ήταν η ανάγκη της σύσταση, επομένως, κάθε τι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Ποια ήταν η ανάγκη να γίνει αυτή η ρυθμιστική αρχή. Υπάρχουν διάφορες ανάγκες που προκύπτουν από τις συζητήσεις μας με τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Οι ρυθμιστικές αρχές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με εταιρείες δικτύου. Με εταιρείες δικτύου υπάρχουν, όπως ξέρετε, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κλπ. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Τελείως άλλο πράγμα. Το νερό είναι διαφορετικό, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί πάροχοι με διαφορετικές χρεώσεις, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι ορισμένες περιοχές που χρεώνουν το νερό πάρα πολύ. Και επομένως επιλέχθηκε η λύση, η ρυθμιστική αρχή, να επιβλέπει όλη αυτή τη λειτουργία. Επαναλαμβάνω, μεταξύ δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, πάνω από 120-126, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σήμερα. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, όλα αυτά. Αλλά ιδιωτικοποίηση του νερού δεν υπάρχει. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι με τέτοια κατηγορηματικότητα όλη η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός λένε ότι δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης, ότι ο κόσμος δεν το πιστεύει και πηγαίνει σε συναυλίες που δεν διοργανώνονται από κόμματα. Αν τον υποκινεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει με ένα μικροπολιτικό επιχείρημα. Φυσικά, ναι. Υποκινεί ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας συνεχώς fake news. Αυτό λέω εγώ. Κάθετα και κατηγορηματικά. Ξέρουμε τι συζητάμε. Αν ένα κόμμα καλέσει σε κόσμο με ένα ψεύτικο επιχείρημα, κάποιος κόσμος θα τα αποκρίνεται. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Ωραία, λοιπόν, εμείς λέμε συνεχώς ότι δεν πιστεύει ο κόσμος και ότι δεν πιστεύει εσάς. Αν ακούσετε. Μισό λεπτό. Αφήστε τον απλό κόσμο να οργανώσει ό,τι θέλει. Λέω, εμείς λέμε κατηγορηματικά κάτι. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μπορεί ένα κόμμα να αγνοεί αυτά και να λέει ότι όχι, θέλετε κάτι άλλο. Όχι, εγώ λέω για τον κόσμο τι κάνει. Για τον κόσμο, γιατί δεν περνάει το μήνυμα αυτό. Γιατί τον καλεί ένα πολιτικό κόμμα επενδύει στα fake news. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Και κινητοποιεί τον κόσμο για κάτι που είναι ευαίσθητο και δικαίως είναι ευαίσθητο. Κύριε Παπαδημόλη, κάτσε να ακούσουμε μετά. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι πολίτες με 87% στην πρόσφατη δημοσκόπηση είναι κατηγορηματικά εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού και λένε το νερό είναι και πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό, μαζί. Φαντάζεστε να απαντήσω διαφορετικά. Μαζί και με τη λαοθάλασσα της Θεσσαλονίκης έχουν αναγκάσει την κυβέρνηση για τον κύριο Πέτσα σήμερα και τον Πρωθυπουργό πριν λίγες μέρες να δίνει διαβεβαιώσεις, οι οποίες όμως, κύριε Πέτσα, δυστυχώς για εσάς δεν γίνονται πιστευτές ούτε από δικούς σας ψηφοφόρους. Για ποιο λόγο, κύριε Παπαδημούλη? Γιατί υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν σας διέκοψα. Σας άκουσα προσεκτικά. Θα με ακούσετε κι εσείς χωρίς διακοπές. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, κύριε Καμπουράκη, ναι, κύριε Φασουλάκη, από το 2018 και υπάρχει και βίντεο. Και σας παραπέμπω να το δείτε και να το προβάλλετε κιόλας. Έρχομαι στην ουσία του ερωτήματός σας. Κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα που αφορά τις δημόσιες υποδομές έχει να κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τις υποστηρίξουμε και να τις συντηρήσουμε. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις αυτές, όντας κρατικές, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και τολμώ να πω δεν έχουν και το κίνητρο να το κάνουν. Κατά συνέπεια, εγώ είμαι υπέρμαχος της λογικής ότι και στην ΕΙΑΘ και στην ΕΙΔΑΠ
πρέπει να μπει στρατηγικός επενδυτής. Ταυτόχρονα όμως, με μια ισχυρή εποπτική αρχή, η οποία θα ρυθμίζει ζητήματα τιμολογικής πολιτικής και θα διασφαλίζει ότι το νερό δεν θα γίνει αντικείμενο στενής οικονομικής εκμετάλλευσης. Όμως, όσο κρατάμε αυτές τις επιχειρήσεις υποκρατικό έλεγχο... Με συγχωρείτε για τη διακοπή, ναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό σημαίνει και απολύσεις. Γιατί συνήθως όπου βλέπουμε να γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, έρχονται και απολύσεις για τη μείωση κόστους της λειτουργίας της επιχείρησης. Και αν σημαίνει επίσης και αύξηση τιμολογίων. Για πάμε να δούμε λίγο τι έγινε σε μια άλλη περίπτωση. Τι έγινε στον ΟΤΕ. Θυμάστε ότι ο ΟΤΕ ήταν μια επιχείρηση, τα θυμάμαι και εγώ, τα θυμάστε και εσείς, είμαστε εξάλλου περίπου συνομήλικοι. Είμαι μεγαλύτερος. Δεκαετία, θα σε έκανα ένα κομπλιμέντο για να σας καλοπιάσω, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, αλλά τη δεκαετία του 80 θυμάστε ότι έπρεπε να περιμένουμε 5 και 10 χρόνια για να πάρουμε τηλεφωνική σύνδεση. Όταν μπήκε ιδιώτης επενδυτής στον ΟΤΕ δεν έγιναν απολύσεις. Υπήρχαν πράγματι προγράμματα εθελουσίας εξόδου, όμως με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Αλλά ο ΟΤΕ σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον ΟΤΕ πριν από 10 χρόνια. Είναι μια καινοτόμος επιχείρηση. Αυτό είναι αλήθεια. Η οποία επενδύει στις υποδομές. Κατά συνέπεια, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η είσοδο στρατηγικού επενδυτή συνδυάζεται αυτόματα με απολύσεις. Με τι θα συνδυάζεται όμως, σίγουρα δεν θα συνδυάζεται με κομματικές προσλήψεις. Διότι το κίνητρο σήμερα του κ. Τσίπρα και όσων κυβερνούν και τοποθετούν απίθανους και άσχετους ανθρώπους στις διοικήσεις αυτών των επιχειρήσεων, δεν είναι πώς θα τις κάνουν πιο αποτελεσματικές προς όφελος των πολιτών, είναι πώς θα τις χρησιμοποιήσουν για να εξυπηρετούν τα τοπικά τους ρουσέτια. Πάντως, αυτό λοιπόν το κίνητρο σας διαβεβαιώνω ότι ένας ιδιώτης επενδυτής δεν θα το είχε. Στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως θειασότης ότι η ιδιωτικοποίηση είναι το φάρμακο δια πάσα νόσων, μιλάει και γι' αυτό. Και πιστεύω ότι οι θεωρίες περί υποκίνησης των ανθρώπων αυτών στη Λαοθάλασσα της Θεσσαλονίκης δεν πείθουν κανέναν. Ο κόσμος που κατέβηκε εκεί δεν πήγε σε μια συναυλία, πήγε σε μια συναυλία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το νομοθέτημα που έφερε δείχνει ιδιωτικοποίηση. Αυτό το νομοθέτημα είναι κερκόπορτα για ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Ναι, από εκεί και πέρα η εγγύηση ότι δεν θα γίνει αυτό είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός. Από Πρωθυπουργός πιστεύω ότι πολλοίς κόσμος θα χρησιμοποιήσει την ψήφο του και ως φρένο για να μην πληρώνει και το νερό όπως πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αρκετές διαβεβαιώσεις πια του Πρωθυπουργού δεν ηχούν πιστικά στα αυτιά των ανθρώπων γιατί κυβερνά 4 χρόνια. Επομένως, αν θέλουμε... Πάρα πολύ μεγάλη μπούρδα η ιδιωτικοποίηση του νερού για να γίνεται θέμα συζήτησης πραγματικά. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη μπούρδα. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό και θα πούμε το νερό νεράκι. Είναι πολύ χαζή η συζήτηση για να αξίζει τον κόπο να τη. Όλοι οι άνθρωποι που πήγαν στην Θεσσαλονίκη είναι ηλίθιοι. Όλοι πήγαν στην Θεσσαλονίκη πήγαν να ακούσουν μια συναυλία. Καλά κάνανε. Τζάμπα ήτανε. Την οργάνωσε ποιος την οργάνωσε. Καλά κάνανε. Και εγώ μπορεί να πήγαινα στη συναυλία. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είσαι πολύ αφελής για να πιστεύεις ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Οι άνθρωποι δεν είναι. Εκτός αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεις μια αφορμή να κάνεις μια καλή καμπάνια εναντίον της κυβέρνησης. Αυτό που είναι στην πλάτη σου και παίζει είναι συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, Μανώλη. Αυτό που είναι στην πλάτη σου είναι συγκέντρωση ΣΥΡΙΖΑ. Η σοφία του κόσμου είναι υποσυζήτηση. Σου θυμίζω 60% ψήφισε όχι στο μνημόνιο, στο δημοψήφισμα. Εντάξει, οπότε... καθένας έχει την άποψή του. Τέλος πάντων. Ας είμαστε. Λοιπόν, ας κρατάμε τώρα. Μισό λεπτό. Ας το νερό τώρα. Πάμε στο νερό. Έκλεισε η συζήτηση. Πριν πάμε. Ας είμαστε λίγο μετρημένοι. Ούτε με τη δαιμονοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το να συκοφαντούμε και να γελιοποιούμε και να περιφρονούμε τους πολίτες θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ποιος περιφρονεί τους πολίτες, κύριε Παδημούλη? Τα σχόλια που ακούστηκαν πριν. Είπα ξεκάθαρα ότι εδώ είναι μια υποκίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε fake news. Και τους δύο. Σας λέω επίσης ότι αυτό το ζήτημα, αν εσείς το αφήσετε και δεν το ανακοινείτε συνεχώς λέγοντας ψέματα, θα φθηνεί και θα πάει στην πραγματική του διάσταση. Ποια είναι η πραγματική του διάσταση? Να παρέχουμε νερό όπως πρέπει, λοιπόν, με σωστές τιμές παντού. Κύριε Παπαδημούλη, δύο λεφτά εδώ. Διότι το μεγάλο θέμα, το νερό είναι μεγάλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει.